Γεια χαρά φίλοι του gamer.gr και καλώς ήρθατε στις κυκλοφορίες Ιουνίου. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ξεκινάει ένας μήνας γεμάτος και αυτός με games. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Tekken 7, την πιο ίσως πολύ αναμενόμενη κυκλοφορία του μήνα για PC, PS4 και Xbox One. Κυκλοφορεί λοιπόν το Tekken 7 και είναι sequel του προηγούμενου Tekken. Είναι καταπληκτικό, έχει να κάνει με το storyline της οικογένειας Καζούγια, έχει να κάνει και με τον Χαϊχάτσι. Βλέπουμε μια νέα, πολύ έτσι κύρια γυναίκα στην ιστορία, την Καζούμι, που δεν θα σας κάνουμε spoiler για το τι είναι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το δείτε. Έχει νέα modes, έχει ένα νέο mechanism, το Rage, όπου μπορείτε να κάνετε μια ειδική κίνηση. Επίσης υπάρχει και VR mode για το Tekken 7, όπου μπορείτε να μπείτε για λίγο στο πεδίο της μάχης μαζί με τους αγαπημένους σας μαχητές και να τους δείτε από λίγο πιο κοντά και λίγο πιο ρεαλιστικά. Καλά, εγώ δεν θα είμαι και τόσο fan του VR, αλλά και μόνο που έχει ακούμα, φίλε, εντάξει, δηλαδή, ευκαιρία. Ναι. Να δω και πώς θα είναι και η κινήση του, φαντάζομαι θα είναι παρόμοιος με το Street Fighter, αλλά θέλω να τον επιλέξω ως χαρακτήρα, να δω πώς θα συμπεριφέρεται σε σχέση με τους άλλους του Tekken. Είναι και λίγο guest star, είναι λίγο. Όταν θα ανέβει αυτό το βίντεο αύριο, θα έχετε ήδη δει και το live μας, όπου ελπίζω να σε έχω γλεντήσει και να έχω λίγη τύχη του πρωτάρι, γιατί δεν παίζω και πολύ Tekken. Πάντως είναι σίγουρα το Fighting του μήνα, κυκλοφορεί 2 Ιουνίου για PC, PS4 και Xbox One και review θα διαβάσει στο Game Watcher από τη Χριστιάνα, το οποίο θα ανέβει λογικά φαντάζομαι Παρασκευή. Στις 6 Ιουνίου οι fans του 3DS και του PSV θα μπορέσετε να παίξετε το Farming Simulator, που κυκλοφορεί και είναι ένα αρκετά ωραίο και περίπλοκο game για όσους το παίζετε ήδη, το γνωρίζετε αυτό, για όλους τους άλλους δεν πειράζει, αφήστε το για την επόμενη κυκλοφορία, η οποία είναι το Guardians of the Galaxy. Όσοι είστε αγρότες όμως, να πω ότι θα παίξετε Farming Simulator, ναι, πες και το Guardians of the Galaxy Episode 2. Για το Episode 2 λοιπόν, που κυκλοφορεί για PC, PS4, Xbox One, Android και iOS, και μετά έχουμε και το Wipeout Omega Collection την ίδια ημέρα, όπου είναι ένα Racing Collection για το PlayStation 4. Επίσης, όποιος παίζει Guardians of the Galaxy, πέρα από τον Παντελή που γράφει τα reviews, μπορεί να το γράψει στα σχόλια. Απλά το λέω έτσι, ενημερωτικά, πέρα από την δικτή μου. Για το Wipeout, όσοι το είχατε παίξει στο PlayStation, το έπαιζες εσύ? Ναι, κάποιες φορές. Εγώ το έπαιζα, δεν ήμουν και τόσο fan. Ναι, εντάξει, ούτε δηλαδή, από ένα σημείο και το βαριέσαι. Δεν έχει το χαβαλέ που έχουν άλλα racing ή το ρεαλισμό. Είναι λίγο κάπως arcade, φουτουριστικό racing. Τέλος πάντων, είναι μια συλλογή remastered για όσους δεν έχουν παίξει τα παλιά. Αξίζει να το αποκτήσετε. Ένα κάπως καλύτερο racing σχέση με το Wipeout, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον αυτό περιμένω, είναι το Dirt 4. Ναι, ναι. Το οποίο θα έχει αυτή τη φορά τόσο αγώνες στην άσφαλτο όσο και off-road. Θα υπάρχουν πίστες από διάφορα μέρη του κόσμου, όπως για παράδειγμα Αυστραλία, Ισπανία, Αμερική, Σουηδία και Ουαλία. Οχήματα από τη δεκαετία του 80 μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον αυτά είναι που ξέρουμε στάνταρ, αλλά όχι World Rally Cars. Ένα νέο χαρακτηριστικό που λέγεται Your Stage θα δημιουργεί κούρσες προοδευτικά ανάλογα με το τι επιλογές έχετε κάνει, δηλαδή θα σου βγάζει τυχαίες στροφές. Αυτό είναι πολύ γαμάτο σε racing και γενικά ήθελα να το δω, έξυπνη σκέψη. Θα υπάρχουν επίσης τα Rally Cross και τα επίσημα δικαιώματα του πρωταθλήματος FIA με πίστες σε Βρετανία, Σουηδία, Νορβηγία, Γαλλία και Πορτογαλία. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS4 και Xbox One. Επίσης την ίδια μέρα, Παρασκευή 9 Ιουνίου, θα έχουμε το Dark Rose Valkyrie, ένα JRPG για το PS4. Στις 15 Ιουνίου έχουμε το MotoGP 17, ένα ακόμη racing, αυτή τη φορά από τη Milestone. Η συγκεκριμένη έκδοση θα περιλαμβάνει όλους τους αναβάτες, τις ομάδες, τις κούρσες και τους κανόνες από το νέο πρωτάθλημα, αλλά και το Red Bull Rookies Cup Championship. Επίσης ήταν η πρώτη φορά που το παιχνίδι της συγκεκριμένης σειράς θα κυκλοφορήσει στα 60 frames το δευτερόλεπτο. Μεγάλες ήταν και οι αναβαθμίσεις που θα υποστεί το online multiplayer, ενώ πλέον οι developers έλαβαν υπόψη τους ακόμη περισσότερο τα σχόλια του community. Περνάμε στο ARMS για το Nintendo Switch, ένα fighting το οποίο θα υποστηρίζει έως και 4 παίκτες, και ο χαβαλές είναι ότι θα μπορείς να αλλάξεις τα χέρια του χαρακτήρα σου, οποιοδήποτε από τα δύο χέρια θέλεις, δηλαδή μπορείς να βάλεις ξεχωριστό χέρι αριστερό και δεξί, και κάθε χέρι θα έχει έτσι διαφορετική αλληλεπίδραση. Και μέσα στη μάχη πάλι θα μπορείς να επιλέξεις ξεχωριστό το κάθε χέρι. Είναι ένα, ας πούμε, έξυπνο concept. Τα χέρια θα εκτελούν διαφορετικές γροθιές, λαβές, block και dodge, ενώ κάθε χαρακτήρας θα έχει διαφορετικά abilities και γάντια και θα υποστηρίζονται και μάχες έως και 2v2. Την ίδια ημέρα έχουμε το God Wars Future Past, ένα RPG για το PS4 και το PSV, και 4 μέρες μετά έρχεται ένα expansion που περιμέναμε πάρα πολύ. Το Stormblood expansion για το Final Fantasy 14 A Realm Reborn για PC, PS4 και Mac. Την ίδια ημέρα έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Έχουμε το Ex Machina, ένα arcade twin stick
Shoot 'em up από την Housemarque, εταιρεία που έχει βγάλει το Resogun, το Alienation. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Ήθελαν οι developers να βγάλουν ένα arcade game το οποίο θυμίζει τα παλιά arcades και έτσι βγάλαν αυτό. Επίσης, έχει πάνω από 100 πίστες, 5 διαφορετικούς κόσμους και γενικότερα είναι ένα game το οποίο θα πάρεις και θα παίζεις για καιρό. Τουλάχιστον έγαμε hyped up. Την Παρασκευή 23 Ιουνίου έχουμε το Get Even, ένα first person horror, το οποίο σας είχαμε αναφέρει και στις κυκλοφορίες Μαΐου, απλά πήρε αναβολή λόγω της τρομοκρατικής ενέργειας που έγινε στο Μάντσεστερ. Στο σενάριό του, ένα στοιχείο τρομοκρατικής ενέργειας συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με ένα χαρακτήρα. Επομένως, εντάξει, δεν μας κάνανε και πολλά σπουλέρ και καλώς κάνανε. Απλά πήρε αναβολή η συγκεκριμένη κυκλοφορία για τον απλούστο λόγο ότι θέλουν να δείξουν σεβασμό προς τα θύματα. Οπότε θα κυκλοφορήσει 23 Ιουνίου και όλα όσα έχουμε πει υπάρχουν ήδη στο βίντεο με τις κυκλοφορίες του Μαΐου. Την ίδια μέρα 23 έκτου έχουμε το Ever Oasis, ένα action adventure RPG για 3DS και επίσης το Danganronpa Another Episode Ultra Disper Girls για PS4 στις 23 και για PC στις 27 του μήνα. 27 Ιουνίου επίσης έχουμε και το Valkyria Revolution JRPG, είναι μια γνωστή σειρά για τους fans του είδους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο αποτελεί spin-off της σειράς Valkyria και θα κυκλοφορήσει για PS4, Xbox One και PS Vita. Στις 30 του μήνα έρχεται το Crash Bandicoot Insane Trilogy, μια remastered συλλογή που περιλαμβάνει τα Crash Bandicoot 1, 2 και 3 που έχουν κυκλοφορήσει στο PlayStation. Για εσάς που δεν γνωρίζετε λοιπόν τον Crash, είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του game και σκοπός του είναι να σταματήσει τον Dr. Neo Cortex. Χρησιμοποιεί τον γνωστό του spin και τα άλματα για να κερδίσει τους εχθρούς του και να σπάσει κυβότια συλλέγοντας αντικείμενα όπως φρούτα γούμπα, έξτρα ζωές και άκου-άκου masks. Στην τριλογία θα έχουμε checkpoints, saves και time trials. Επίσης, τα remastered γραφικά θα είναι πανέμορφα, όπως μας έχουν πει οι developers και μας έχουν δείξει, καθώς θα υποστηρίζουν 4K ανάλυση, ενώ ακόμα και το soundtrack του είναι remastered. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά για αυτή την συλλογή, έτσι ώστε να θυμηθούμε εμείς οι παλιοί και να μάθουμε οι νέοι. Ήδη πέφτει ξύλο στα γραφεία της σύνταξης για το ποιος θα αναλάβει το συγκεκριμένο review. Και δεν το λέω ειρωνικά, αυτό το εννοώ έτσι. Ναι, γιατί... ναι. Τον πρώτο γύρο τον έχει κερδίσει ο Μάνος, μετά μπορεί να κερδίσει ο Παντελή. Όχι, εγώ πάσω, παιδιά. Πλακωθείτε μεταξύ σας. Α, οκ. Okay. Εντάξει. Νόμιζες ότι το ψινά για review. Ναι. Λοιπόν, απλά δεν τυχαίνει ας πούμε, να είμαι τόσο fan του Crash. Αλλά οκ. Okay, εντάξει. Δυστυχώς δεν θα έχουμε νέο Crash Bandicoot, τουλάχιστον βολευόμαστε με τη συλλογή. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Γιατί τα γραφικά είναι απλά απίστευτα και σίγουρα μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή έχουν περάσει γύρω στα 20 χρόνια από το PlayStation, τα έχουμε ξεχάσει όλα πώς έχουν. Λοιπόν, κάποτε τελειώσανε οι κυκλοφορίες του μήνα. Αφήνουμε και ένα παραθυράκι για τις 20 Ιουνίου. Μήπως μαζί με την κυκλοφορία Transformers The Last Night με την ταινία έχουμε και κάποιο video game. Είχε ανακοινωθεί ότι είχε κατοχυρωθεί. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αυτά στις 20 Ιουνίου. Εμείς θα πούμε ότι αναλυτικά όλες οι νέες κυκλοφορίες, ακόμα και αυτές που δεν αναφέραμε σε αυτό το βίντεο, υπάρχουν στο gamer.gr, στον τομέα νέες κυκλοφορίες. Οπότε κάποια games, κάποια DLC, κάποια expansions, κάποια indie που τυχόν δεν είδα τύπου δεν έχουν ανακοινωθεί την ημέρα που γυρίζετε αυτό το βίντεο, τα βρίσκετε στο gamer.gr πάντα στον τομέα νέες κυκλοφορίες αναλυτικά και τα συζητάμε εκτενώς μέσα στο φόρουμ. Τώρα, για αυτό το μήνα σας έχουμε δυνατό διαγωνισμό, καθώς το Gamer ξεκινάει συνεργασία με GOG.com και κερδίζετε ένα βίντεο game της επιλογής της προσφορά του GOG.com. Για να μπείτε στην κλήρωση, είναι πολύ απλό, το ξέρετε. Like, share στο Facebook με hashtag Gamer, subscribe στο κανάλι του Gamer στο YouTube και σχόλιο με το username σας στο gamer.gr για να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε με βάση το email που έχετε κάνει εγγραφή, γιατί χάνονται δώρα, παιδιά. Αυτό είναι γνωστό. Και επίσης, σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσα από το site, γιατί μπορεί να μην δείτε το σχόλιο ή οτιδήποτε τέτοιο, το hashtag σας στο Facebook είναι που θα μας βοηθήσει. Ναι, καθώς θα πατήσουμε στο hashtag και θα δούμε ποιοι από εσάς έχετε κάνει το share για να σας ενημερώσουμε. Ωραία, λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια, γιατί μπαίνει και το καλοκαίρι και εντάξει δεν πήγε και τόσο ζεστά, αλλά θα στρώσει την πορεία, ρε αδερφέ. Ωραία games, έχει ωραίες κυκλοφορίες. Θα τα πούμε αναλυτικά στο gamer.gr τα πάντα όλα. Ένα review την ημέρα, το έχουμε καθιερώσει πλέον. Και μπορεί να ανέβουν και δύο reviews την ημέρα, όπως έγινε την Κυριακή, να γίνει και άλλες φορές αυτό. Εγώ λέω να βάλουμε 10 reviews την ημέρα, να μην βγει κανένας. Ναι, παιδιά, έχουμε τόνους από reviews για να διαβάσετε. Όποτε γουστάρετε, μπαίνετε μέσα και φυσικά σας έχουμε και νέα βιντεάκια. Εδώ. Λοιπόν, αυτά παιδιά, να είστε καλά, καλό μήνα. Τα φιλιά μας. Να είστε καλά, καλό μήνα σε όλους.